Θα ξεκινήσουμε αυτό το μέρος με μία συζήτηση και είναι χαρά και τιμή με τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, να σας καλησπερίσω από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η δικιά μου και η χαρά και η τιμή. Την Δευτέρα ξεκινούν οι ψηφιακές περιοδίες του κινήματος αλλαγής σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Ξεκινάτε την Δευτέρα 7 το απόγευμα με τοποθέτηση και της Προέδρου της κυρίας Γεννηματά, σωστά? Σωστά, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς θέλουμε να καλύψουμε το κενό που έχει δημιουργήσει η πανδημία στην επαφή μας με τους πολίτες και με τους φορείς. Έχουμε λοιπόν επεξεργαστεί μια σειρά προτάσεων και καινοτομούμε, αν θέλετε, με αυτές τις ψηφιακές περιοδίες, οποίες ήδη έχουμε κάνει σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Αυτή την εβδομάδα την αφιερώνουμε στην Κρήτη, τους ανθρώπους της, με τους οποίους συνδεόμαστε για πάρα πολλούς λόγους, με πάρα πολλούς τρόπους, δεκαετίες τώρα. Είναι η μήτρα της παράταξης και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε, διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και άμεσα με την πανδημία και το υγειονομικό σκέλος της, αλλά και εμέσως με ό,τι αυτή έχει προκαλέσει στο οικονομικό και το ψυχολογικό επίπεδο. Επομένως, την Δευτέρα στις 7 η ώρα από όλα τα social media του κινήματος αλλαγής, το κανάλι στο YouTube, φυσικά όλων των κεντρικών στελεχών, αλλά και από φιλόξενα μέσα ενημέρωσης όπως είναι το δικό σας, θα έχουμε την μετάδοση της παρουσίασης, της πρότασης που θα καταθέσει η ΦΟΦ Γεννηματά και ο πρώην Υπουργός ο Φίλιππος Αχινίδης για το Ταμείο Ανάκαμψης, την πρόταση του κινήματος αλλαγής. Τις επόμενες μέρες, Τρίτη και Τετάρτη, ναι, το αντίστοιχο θα γίνει στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Ο βασικός στόχος των συγκεκριμένων ψηφιακών περιοδιών, μια διαδικασία, αλήθεια είναι, που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χριστίδη, από το Φλεβάρι, δεν έχετε ξεκινήσει αυτές τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα? Όπως το λέτε, ο στόχος μας είναι να κάνουμε μία κάθε εβδομάδα. Ήδη έχουμε κάνει τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες, ξεκινώντας από την Ήπειρο το Φεβρουάριο. Ο στόχος είναι να ακουστεί η φωνή μας και να ακουστεί και η φωνή των πολιτών. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές δημιουργείται μια επίπλαστη εικόνα και για το γεγονός ότι δήθεν οι πολίτες συμφωνούν τυφλά με τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, αλλά και με το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα, εν προκειμένου εμείς, το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει προτάσεις. Εμείς λοιπόν, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι στα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά, τα πανελλαδικά, δεν θα βρούμε εύκολα διάβλο, διότι επιλέγουν να έχουν ένα δικοματισμό ο οποίος δεν πηγαίνει τη χώρα μπροστά, επιλέγουμε να φτάσουμε στους πολίτες. Μάλιστα. Και επομένως θα καταθέσουμε την πρότασή μας έτσι ακριβώς όπως σας περιέγραψα προηγουμένως. Μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε επιθυμεί, σωστά? Ανοιχτά, οποιοδήποτε επιθυμεί, όποιος φορέας ενδεχομένως δεν έχουμε επικοινωνήσει εμείς μαζί του, είναι ανοιχτό να συμμετάσχει. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο στόχος είναι να γίνει ένας μεγάλος διάλογος. Αυτές οι συζητήσεις πολλές φορές κρατάνε και 3 και 4 ώρες, ακριβώς για να ακουστεί η φωνή του κάθε φορέα σε όλη την Κρήτη. Θέλουμε να ακούσουμε τα προβλήματα και ξέρουμε ότι στην Κρήτη είναι πολλά. Σχετίζονται και με τον τουρισμό και με την εστίαση και με το ΒΟΑΚ και με τους δασικούς χάρτες. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.